Καλώς σας, καλώς ήρθατε. Εκπομπή εμείς και ο κόσμος μας αυτή την ώρα μαζί σας. Ευχαριστούμε που συντονίζεστε και να είστε πάντοτε καλά. 2 ώρες το πρωί εμείς αρχίσαμε, όπως κάθε πρωί, 8 με 10, στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου, στους 97,2 ραδιόφωνο. Εμείς και ο κόσμος μας ραδιοφωνικά και τώρα άλλη μια ώρα τηλεοπτικά. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 2 ώρες ραδιόφωνο το πρωί. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 1 ώρα τηλεόραση στο Ρίκ 1 και στο Ρίκ Σατ. Χαιρετάμε όλους τους απόδημούς μας. Σας ευχαριστούμε που συντονίζεστε και να είστε πάντοτε καλά. Συζητώντας για αυτή την περιοχή του πλανήτη στην οποία ζούμε, της Ανατολικής Μεσογείου και ευρύτερα της Μεσογείου, το πρώτο πράγμα που έρχεται στο νου μας είναι να περιγράψει την κατάσταση που επικρατεί και δυστυχώς εδώ και πολλές δεκαετίες είναι οι λέξεις αιματηρές συγκρούσεις, πολιτική αστάθεια και αβεβαιότητα. Για την αναβάθμιση και τον εξυγχρονισμό της Εθνικής Φρουράς, για την προκλητικότητα της Τουρκίας σε Κύπρο και Αιγαίο, για την αμυντική συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας, την οποία είχαμε πρόσφατα, αλλά και για τις στρατιωτικές συνεργασίες της Κύπρου με άλλες χώρες, θα μας βοηθήσουν στο στούτιο ο πολύ καλός συνάδελφος Πέτρος Κωνσταντίνος, αρχισυντάκτης στο δελτίο ειδήσεων μας. Καλώς τον καλωσόρισες, Πέτρο. Καλό απόγευμα, Λουκά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και να σε συγχαρώ για τις εξαιρετικές εκπομπές σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία, την άμεση ανταπόκριση αλλά και όλη τη βοήθεια σήμερα, Πέτρο. Και δίπλα σου ακριβώς είναι ο κύριος Ανδρέας Πενταράς. Είμαστε σε πολύ καλά χέρια σήμερα. Αντιστράτηγος εν αποστρατεία. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πιστεύω. Καλό απόγευμα σε όλους. Και να μου επιτρέψετε να σας συγχαρώ γιατί στο θεματολόγιο της εκπομπής σας βάζετε και θέματα άμυνας. Και τούτο διότι είναι γνωστό ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο τύπος γενικά, ακόμα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις ελεύθερες δημοκρατικές χώρες συνιστούν μία παράμετρο της άμυνας. Και τούτο διότι μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης προβάλλεται η αμυντική ισχύ της χώρας, την οποία πρέπει να γνωρίζει ο αντίπαλος για να δημιουργηθεί η αποτροπή. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να είστε πάντοτε καλά. Μας τιμάει η παρουσία σας, αγαπητέ κύριε Πενταρά. Θα κάνω αρχή, Πέτρο, θα μου επιτρέψεις, με τα πολύ πολύ πρόσφατα, τα σημερινά κύριε Πενταρά, θα πρέπει να τα έχετε δει και ενημερωθεί. Είναι αυτές οι τουρκικές εξελίξεις και η πρόκληση στα Βαρόσα και στην περίκλειστη περιοχή. Και να επανέλθουμε γιατί νομίζω ότι εκτός από την προεργασία που κάναμε και τη δική σου βοήθεια, θα ήταν καλά να αρχίσουμε από το πιο πρόσφατο που είναι σήμερα. Όπως νομίζεις. Πολύ καλά. Έχει. Παρακαλώ, καλή συνάδελφε στο κοντρόλ. Η περιοχή ήταν περιφραγμένη, έτσι, γιατί ήταν στην περίκλειστη. Ήταν περιφραγμένη. Ναι. Έχουν λοιπόν σηκώσει τα σειρματοπλέγματα και κάνουν εργασίες στο οδόστρωμα. Επίσης, κάνουν εργασίες στους δρόμους καθαριότητας και καθαρισμού. Αυτό το κομμάτι είχε ανακοινωθεί πάρει, ναι, να υπενθυμίσω ότι θα ανοίξει, αλλά δεν είχε ανοίξει. Δεν είχε ανοίξει μέχρι στιγμής. Δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν, να δουν τα σπίτια τους οι κάτοικοι της περιοχής το 1974. Τώρα γίνονται εργασίες και από ό,τι ενημερώνομαι, μάλλον θα υπάρξει και θα μπορούν να μπαίνουν από το συγκεκριμένο σημείο, όχι μόνο δηλαδή από το σημείο που υπάρχει κοντά στο Κωνσταντίνο το ξενοδοχείο, αλλά και από σημείο βορειότερα προς αυτή την περιοχή. Η αφορά τη γειτονιά που είχε ανακοινώσει το καθεστώς ότι θα ανοίξει για επανεγκατάσταση των Ελληνοκυπρίων νόμιμων ιδιοκτητών, εφόσον βεβαίως αυτή θα πάνε στη λεγόμενη Επιτροπή Ακίνητης Περιουσίας. Μάλιστα. Και πάμε να δούμε και πώς σχολίασε το γεγονός ο Υπουργός Άμυνας στην εκπομπή των καλών συναδέλφων από μέρα σε μέρα και στον Πάρη Ποταμίτη. Έτσι, οι έγκνομες ενέργειες της Τουρκίας συνεχίζονται και όπως έχετε αναφέρει τόσο στην κλειστή περιοχή της Αμοχώστου, αλλά όπως γνωρίζετε και καθημερινώς από το Λευκόνηγο με τα UAV, στα Μπεραχτάρς, τα οποία υπερίπτανται και παραβιάζουν τον Εθνικό Εναέριο Χώρο και το FIR της Λευκοσίας. Γνωρίζετε τι γίνεται και στην ΑΟΣ εδώ και 2 χρόνια. Οι ενέργειες αυτές οπωσδήποτε είναι καταδικαστές προς όλα τα επίπεδα. Παραμένουμε πιστοί στο δίκαιο, τόσο στο δίκαιο της θάλασσας όσο και στο διεθνές δίκαιο. Ναι. Στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών γίνονται όλα τα διαβήματα από την Κυπριακή Δημοκρατία σε όλα τα επίπεδα, τόσο διπλωματικά. Εξετάζονται και αντιλαμβάνουμε κάποια νομικά μέτρα. Θα παραμείνουμε, αγαπητέ Πάρη, πιστοί στο δίκαιο το οποίο και πρέπει
και θα φανεί, θα υποστηριχθεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υποστηρίζεται, ίσως και πιο στεναρά τις επόμενες εβδομάδες, αλλά εκτιμώ και υπερατλαντικά από τις υπερδυνάμεις. Αυτό είναι δεδομένο. Προσθέτουμε λοιπόν και πέμπτο τίτλο, Πέτρο, πέραν από την προεργασία που κάναμε, αυτές τις έκνομες ενέργειες της Τουρκίας οι οποίες συνεχίζονται. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Πενταρά. Ελάτε, κύριε Πενταρά, παρακαλώ. Νομίζω ότι δεν πρέπει να μας δημιουργούν ερωτηματικά και απορίες οι ενέργειες αυτές, οι έκνομες, όπως είπε ο Υπουργός Άμυνας Ενέργειας της Τουρκίας στην περιοχή των Βαροσίων, διότι εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο του υβριδικού πολέμου που διεξαγάγει η Τουρκία εναντίον Κύπρου και Ελλάδος και συγκεκριμένα στην επέκταση της κατοχής στην περίκλειστη περιοχή της Αμοχώστου. Του. Μάλιστα. Και εγώ δεν λέω επικισμός, διότι αν ανατρέξουμε σε ένα λεξικό να δούμε τι είναι επικισμός, δεν έχει σχέση με αυτό που κάνει η Τουρκία. Μάλιστα. Αυτό που κάνει η Τουρκία είναι επεκτείνει την κατοχή της σε μια περιοχή που βρισκόταν υπό την αιγίδα, αν θέλετε, των Ηνωμένων Εθνών, διότι με συγκεκριμένα ψηφίσματα καθοριζόταν το στάτους της περίκλησης περιοχής. Η Τουρκία σήμερα προχωρεί στην επέκταση της κατοχής με την δημιουργία υποδομών, δρόμων, ηλεκτροφώτισης κλπ. Για να εκμεταλλευτεί οικονομικά αφενός την περιοχή με την τουριστική ανάπτυξη και αφετέρου να πείσει τους Κύπριους κατοίκους της περιοχής να πουλήσουν τις περιουσίες τους. Μάλιστα. Ουσιαστικά αυτό επιχειρεί, αυτό που λένε να επιστρέψουν, ουσιαστικά είναι για να πουλήσουν τις περιουσίες τους στο ψευδοκράτος και έτσι να εξαλειφθεί ένα πρόβλημα που ήταν η επιστροφή των κατοίκων της Αμοχώστου. Μάλιστα, Πέτρο. Εκείνο το οποίο φαίνεται είναι ότι η Τουρκία θα συνεχίσει τις προκλητικές ενέργειες. Αυτό φαίνεται ότι θα ενταθούν αυτές οι ενέργειες. Ξεκίνησε πριν λίγες μέρες με την παρεμπόδιση του ερευνητικού σκάφους του Νότικα Τζέο. Συνέχισε με το να αποστείλει σκάφη στην περιοχή και να κάνουν έρευνες στη βόρεια της Κερίνιας. Και τώρα συνεχίζει αυτό που είπε ο κύριος Πενταράς, συνεχίζει τις επεκτατικές τις βλέψεις στην Αμόχωση. Άρα, κύριε Πενταρά, δεν ενδιαφέρει το αν θα επιστρέψουν οι Ελληνοκύπροι στις περιουσίες τους, αν το κατάλαβα καλά, στο τέλος της μέρας. Έστω και αν αυτό φαίνεται ως η επικεφαλίδα της όλης επιχείρησης. Είναι το επικάλυμα. Το επικάλυμα σου, πιο σωστά, ναι, ευχαριστώ. Αυτό η Τουρκία επιδιώκει την πώληση, σε τιμές βέβαια ξεφτιλιστικές, των περιουσιών. Άλλωστε, γι' αυτό και μιλά ότι οι περιουσίες αυτές ανήκουν στο ΕΦΚΑΦ εξ ολοκλήρου. Να τις πωλήσουν οι Κύπροι ιδιοκτήτες, οι κάτοικοι της Αμοχώστου, στο ψευδοκράτος και ουσιαστικά σε οποιαδήποτε λύση συμβεί αργότερα, να μην υπάρχει δυνατότητα επιστροφής, διότι δεν θα υπάρχουν ιδιοκτησίες. Αυτός είναι ο τελικός στόχος. Μάλιστα. Μάλιστα. Και τι θα γίνει όταν και εφόσον κάποιοι συμπατριώτες μας επιλέξουν να επιστρέψουν. Κοιτάξτε. Και αυτό πώς θα επηρεάσει την όλη κατάσταση. Θα τους χαλάσει τα σχέδια ή θα ενισχύσει περισσότερο αυτό στο οποίο στοχεύουν. Κοιτάξτε, είναι δικαίωμα. Είναι δικαίωμα. Ιδιοκτησία ανήκει στους κατόχους. Μάλιστα. Και είναι δικαίωμά τους να την χειριστούν όπως νομίζουν και όπως επιθυμούν. Συνεπώς δεν μπορεί κανένας να στερήσει αυτό το δικαίωμα από τους ιδιοκτήτες να πωλήσουν τις περιουσίες τους. Μάλιστα. Το θέμα είναι πώς ο καθένας το αντιλαμβάνεται αυτό στο γενικότερο πλαίσιο επίλυσης του κυπριακού προβλήματος. Ναι, πέραν τούτου όμως υπάρχει και αυτό το χρονικό διάστημα των 47 ετών. Όλοι αυτοί ίσως, αν θέλετε, και η ανάγκη και ο πόθος για επιστροφή. Ίσως και η αγανάκτηση σε κάποιους και ο θυμός σε άλλους. Είναι διαφορετικό το σπίτι σου να είναι στις ελεύθερες περιοχές, διαφορετικό να βρίσκεται υποκατοχή. Δεν ξέρω, είναι μπερδεμένο. Είναι όλα μυαλό. Αυτά που λέτε πράγματι, ναι. Πράγματι και είναι κατανοητά όλα αυτά. Είναι και κακή οικονομική κατάσταση κάποιων. Μάλιστα. Θέλουν να σπουδάσουν τα παιδιά τους, δεν έχουν χρήματα, θέλουν να ξοφλήσουν τα χρέη τους. Όλα αυτά είναι κατανοητά, ναι. Γι' αυτό και ίσως θα έπρεπε το κράτος, άρισε βέβαια, αυτό έπρεπε να γίνει πιστεύω από το 1974, μάλιστα, αμέσως μετά την κατοχή, έπρεπε το κράτος να απαλωτριώσει, κατά την άποψή μου, όλες τις κατεχόμενες περιουσίες και στη συνέχεια να φορολογήσει όλους τους κατοίκους της Κύπρου, όχι μόνο τους πρόσφυγες. Διότι, κύριε Χάματσε,
όταν ο εχθρός καταλαμβάνει μια περιοχή, μάλιστα, καταλαμβάνει εθνικό έδαφος. Μάλιστα. Δεν καταλαβαίνει το σπίτι μου ή το σπίτι σου ή το χωράφι μου και ναι, το χωράφι σου. Και το εθνικό έδαφος ανήκει σε όλους, σε όλους τους κατοίκους, στο κράτος. Και να φορολογήσει το κράτος όλο τον πληθυσμό της Κύπρου και να αποζημιώσει τους. Ούτως ώστε σήμερα να έχει το οποιοδήποτε ΕΦΚΑΒ να κάνει με την Κυπριακή Δημοκρατία και όχι με ένα κάθε αλλά και φορά και οι προσφυγές και λοιπά να είναι διακρατικές όλες, να μην πουληθούν περιουσίες, διότι δεν θα έχει κανένας το δικαίωμα να πουλήσει περιουσία, διότι πλέον θα ανήκει στο κράτος η περιουσία. Μάλιστα. Και στην περίπτωση λύσης του Κυπριακού, όσοι θα επιθυμούσαν να επιστρέψουν πίσω, να επιστρέψουν και τα χρήματα τα οποία θα είχαν πάρει. Αυτό έπρεπε να γίνει. Δυστυχώς σήμερα είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Είναι μέχρι και κατόρθωτη, θα λέγατε, πια η. Οποιαδήποτε διορθωτική κίνηση. Νομίζω ότι θα επιληθεί στο βαθμό που θα επιληθεί το πρόβλημα με τη λύση του κυπριακού προβλήματος. Μάλιστα. Και πώς. Και αν μπορεί να λυθεί το κυπριακό, κύριε Πενταρά, δεδομένου και της κυπριακής αδιαλλαξίας και των θέσεων του κυρίου Τατάρ. Και του κυρίου Ερντογάν. Που επιμένουν πλέον σε δύο κράτη. Μάλιστα. Ωραία. Θα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά και όπως τα προγραμματίσαμε, Πέτρο, και κάνουμε αρχή με αυτή τη στρατιωτική παρέλαση. Καταρχάς. Αυτή η ενίσχυση και ο εξυγχρονισμός της Εθνικής Φρουράς δημιουργεί και θετικά συναισθήματα πια, κύριε Πενταρά. Εσείς το γνωρίζετε καλύτερα από την ιδιότητά σας, αλλά και εμάς τους απλούς πολίτες μας κάνει να νιώθουμε και περισσότερη ασφάλεια και σιγουριά. Δεν ξέρω αν έχουμε όλοι το ίδιο συνέστημα. Αλλά... Ασφαλώς η παρέλαση έχει διτό χαρακτήρα. Mm. Ο ένας είναι να προβληθεί μέσω της παρέλασης η αμυντική ισχύ της χώρας. Διότι, ξέρετε, ο εχθρός, ο αντίπαλος, δεν βρίσκεται μέσα στα στρατόπεδα για να δει τα οπλικά συστήματα, να δει την εκπαίδευση, το πώς γίνονται οι διαδικασίες κλπ. Μέσα στις ένοπλες δυνάμεις. Η παρέλαση, όπως και οι ασκήσεις, είναι ένας τρόπος προβολής της αμυντικής ισχύος, διότι ο αντίπαλος, ο εχθρός, πρέπει να γνωρίζει την αμυντική ισχύ που έχει η χώρα, διότι έτσι δημιουργείται η αποτροπή. Μάλιστα. Γνωρίζοντας το πόσο ισχυρή είναι μια χώρα, αυτό ζυγίζει τα υπέρ και τα κατά μιας επιθετικής ενέργειας και πρέπει να υπερισχύουν τα κατά ώστε αυτό να αποτελεί ένα είδος αποτροπής. Αποτρεπτικού παράγοντα για αυτόν ο οποίος χρειάζεται μια επίθεση. Άρα η παρέλαση έχει αυτόν τον σκοπό. Και ο δεύτερος σκοπός είναι η ανύψωση του ηθικού του πληθυσμού. Ναι. Διότι και ο πληθυσμός και ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει ότι δεν είμαστε ανοχήρωτη πολιτεία, ότι έχουμε μια σημαντική αμυντική ισχύ η οποία στη δεδομένη περίπτωση θα προβάλλει μια αντίσταση, μέχρι να υπάρξει παρέμβαση των διεθνών δρόντων και να αποσοβηθεί μια κατάσταση. Πέτρο, κάθε χρόνο περιγράφεις την παρέλαση, κάνεις και την προεργασία άλλωστε και συγχαρητήρια και για τη φετινή παρουσία. Ευχαριστώ πολύ. Σε ποια επίπεδα βρίσκεται σήμερα η Εθνική Φρουρά? Η Εθνική Φρουρά μπορούμε να πούμε ότι βρίσκεται σε πολύ ψηλά επίπεδα μαχητικής ικανότητας και ετοιμότητας. Δεν είναι η Εθνική Φρουρά που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Είναι μια Εθνική Φρουρά η οποία εξυγχρονίζεται και προσαρμόζεται με τα νέα δεδομένα. Μάλιστα. Και είδαμε για πρώτη φορά το ανακοινώσαμε, αλλά ο κόσμος λόγω ήταν σε πολύ ψηλά δεν τα έβλεπε, ναι, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Μάλιστα. Να παρουσιαστούν στην παρέλαση. Mm-hmm. Είχαμε μεριμνήσει και πήραμε κάποια πλάνα και δείξαμε τι είναι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που διαθέτει σήμερα η Εθνική Φρουρά. Ναι. Και κάνουν αρκετή δουλειά και πραγματικά επιτηρούν συνεχώς την γραμμή κατάπαυσης του πυρός, αλλά και την ίδια στιγμή μπορούμε να έχουμε ανά πάσα στιγμή επιτήρηση και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κύπρου και επίσης επιτελούν και έναν μεγάλο έργο όσον αφορά τον τομέα επιτήρησης και πρόληψης των πυρκαγιών. Και είδαμε και προχθές ότι ένα από τα ντρόνς αυτό ήταν όμως του Τμήματος Δασών. Ναι, αλλά είναι του Ινστιτούτου Κύπρου, ναι, το οποίο βοήθησε στο να προληφθεί μια πυρκαγιά και να συλληφθεί ο επίδοξος δράστης. Μάλιστα, ο οποίος πήγε και να καψαλήσει. Βλέπουμε ότι η Εθνική Φρουρά δεν είναι η Εθνική Φρουρά που ξεκίνησε πριν χρόνια, ναι, με τον Μαρτίνη, ξέρει πολύ καλύτερα ο κύριος Πενταράς. Και φτάσαμε σήμερα σε επίπεδα να μετέχει η Εθνική Φρουρά
και σε ασκήσεις με άλλες χώρες στην ευρύτερη περιοχή, όπως είναι η Αίγυπτος, όπως είναι το Ισραήλ, και επίσης να μετέχει και με ασκήσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε αποστολές και ασκήσεις με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Γαλλία. Και τώρα, όπως έχει πει και σήμερα ο Υπουργός, γίνεται προσπάθεια να γίνονται και ασκήσεις και συμμαχίες και με την Γερμανία. Άρα η Εθνική Φρουρά προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα. Σίγουρα. Θα ήθελα να ρωτήσω πού πρέπει να δοθεί βαρύτητα για ενίσχυση της άμυνας, αγαπητέ κύριε Πενταρά. Κοιτάξτε, είμαστε ένα νησί. Δεν είμαστε μια χώρα μόνο με χερσαία σύνορα, όπως είναι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Μάλιστα. Και έχουμε και τις προκλήσεις και απειλές της Τουρκίας, κυρίως στις θαλάσσιες ζώνες, στην αποκλειστική οικονομική ζώνη. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί μια χώρα που περιβρέχεται από θάλασσα, που έχει μια τεράστια αποκλειστική οικονομική ζώνη λόγω της γεωγραφίας που έχει, να μην έχει πολεμικό ναυτικό και πολεμική αεροπορία. Και νομίζω ότι η προτεραιότητα πρέπει να δοθεί, βέβαια παράλληλα με τον εξυγχρονισμό και των χερσαίων δυνάμεων και της αντιαεροπορικής άμυνας, βασικά κάτι που γίνεται σήμερα. Μάλιστα. Γίνονται τεράστιες προσπάθειες σήμερα για εξυγχρονισμό και των χερσαίων δυνάμεων και της αντιαεροπορικής άμυνας, θα πρέπει, πιστεύω, να ξεκινήσουν οι μελέτες στο πώς η Εθνική Φρουρά θα αποκτήσει και πολεμικό ναυτικό. Μάλιστα. Και πολεμική αεροπορία, στα πλαίσια βέβαια πάντοτε των δυνατοτήτων. Δηλαδή είμαστε μια μικρή χώρα, μικρό προϋπολογισμό, αλλά είναι αναγκαία η ύπαρξη των δύο αυτών όπλων, ναυτικού και αεροπορίας, ώστε σε συνεργασία με την Ελλάδα, με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, ιδιαίτερα μετά την υπογραφή της συμφωνίας με τη Γαλλία, όπου οι φρεγάτες, οι Μπελαρά, θα βρίσκονται στην Ανατολική Μεσόγειο, διότι οι φρεγάτες αυτές είναι πλοία ανοιχτής θαλάσσης, διενεργούν άμυνα περιοχής, δεν προσφέρεται η παρουσία τους στο Αιγαίο που είναι κλειστή θάλασσα, θα είναι προφανώς στην Ανατολική Μεσόγειο. Και θα πρέπει και η Κυπριακή Δημοκρατία να έχει μια συνεργασία με αυτά τα πλοία. Όπως και είχε αναφέρει ο κύριος Υπουργός το μεσημέρι, ότι δίνονται διευκολύνσεις και στα λιμάνια. Ναι. Ασφαλώς. Είχε δύο στοιχεία σημαντικά προέκταση σε αυτά που έχει πει ο κύριος Πενταράς. Το ένα που είπε ο Υπουργός το μεσημέρι στον Πάρη Ποταμίτη είναι ότι αναβαθμίζεται η αντιεροπορική ομπρέλα και σύντομα θα δούμε δείγματα. Μάλιστα. Και το δεύτερο είναι θα δοθούν διευκολύνσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την στρατιωτική ναυτική βάση. Μάλιστα. Και θα γίνουν έργα στην βάση αυτή ούτως ώστε να εξυπηρετούνται οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Πενταρά, να παρακολουθήσουμε και το ρεπορτάζ το σύντομο σε ό,τι αφορά τα drones, γιατί είναι κάτι καινούριο, Πέτρο, και να επανέλθουμε. Παρακαλώ, καλή συνάδελφη. Και βλέπετε και στις οθόνες σας πλάνα από την αεροπορική βάση. Παρακολουθείτε τις δραστηριότητες του ειδικού ενδιαφέροντος και την ίδια στιγμή υπερίπτανται του χώρου της παρελάσεως τα μη επανδρομένα αυτά αεροσκάφη, εκτός από τις ανάγκες της Εθνικής Φρουράς, αξιοποιούνται και σε άλλες αποστολές για συνδρομή στις λοιπές υπηρεσίες της δημοκρατίας όπως τις πρόσφατες πυρκαγιές. Επειδή τα drones υπερίπτατο της παρέλασης σε μεγάλο ύψος ήταν δύσκολο να γίνουν αντιληπτά με γυμνό μάτι, γι' αυτό παρουσιάστηκαν μέσα από φιλμάκι που προβλήθηκε από το ρίξ στη διάρκεια της απευθείας μετάδοσης της παρέλασης. Σημαντικό στοιχείο, και αφού αναφέραμε και τις ασκήσεις και αναφερθήκατε κύριε Πενταρά, στεκόμαστε και στο Ισραήλ και στη Γαλλία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στην Αίγυπτο. Που όπως μου έχει πει ο Πέτρος, γιατί δεν τον γνωρίζα και τον ευχαριστώ, είναι η ένατη παγκόσμια σε σειρά δύναμη σε ό,τι αφορά στρατό και εξοπλισμό. Έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι είναι. Κοιτάξτε, αυτές οι συμφωνίες στρατιωτικής συνεργασίας που έχει υπογράψει η Κυπριακή Δημοκρατία με πολλές χώρες, δεν είναι μόνο με αυτές που αναφέρατε, και με άλλες χώρες έχουν υπογραφεί συμφωνίες στρατιωτικής συνεργασίας, ιδιαίτερα όμως με τις τριμερείς συνεργασίες που έγιναν τα τελευταία χρόνια Ελλάδας-Κύπρου, Ισραήλ-Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου,
η εθνική φρουρά αναβαθμίζεται. Μάλιστα. Διότι με τις ασκήσεις οι οποίες γίνονται σε συνεργασία με τις χώρες αυτές και είδαμε τελευταίως ασκήσεις με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο, με τη Γαλλία, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με την Ελλάδα ασφαλώς. Αυτές όλες οι ασκήσεις αναβαθμίζουν τη μαχητική ικανότητα της εθνικής φρουράς. Διότι υπάρχει συνεκπαίδευση με το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων των χωρών αυτών, οι περισσότερες των οποίων βρίσκονται σε πόλεμη κατάσταση. Άρα έχουν εμπειρίες πολέμου οι στρατιώτες αυτοί. Οι Αμερικανοί στρατιώτες, οι οποίοι πολεμούν συνεχώς. Οι Ισραηλινοί στρατιώτες, οι οποίοι πολεμούν. Θα έλεγα και οι Αιγύπτιοι. Οπότε αυτές οι εμπειρίες συμβάλλουν στην άνοδο του μαχητικού επίπεδου της εθνικής φρουράς. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι μέσω των ασκήσεων αυτών, σε πολιτικό επίπεδο, σε γεωπολιτικό επίπεδο, διαπιστώνεται και η αξία των ενόπλων δυνάμεων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μάλιστα. Και η αξιοπιστία την οποία εκπέμπουν και η οποία είναι χρήσιμη για την διπλωματία μας. Και καλά κάνετε και το αναφέρετε, για να ανεβεί και λίγο το ηθικό των ανθρώπων που υπηρετούν την εθνική φρουρά. Βεβαίως, γιατί το αξίζουν. Η Εθνική Φρουρά έχει πάρει συγχαρητήρια πάρα πολλές φορές από τους ξένους στρατούς με τους οποίους συνεργάζεται, διότι διαπιστώνουν το ψηλό επίπεδο στο οποίο βρίσκεται η Εθνική Φρουρά, ιδιαίτερα στα ζητήματα αντιεροπορικής άμυνας, που δύο φορές το χρόνο γίνεται άσκηση με τις αεροπορικές δυνάμεις του Ισραήλ, οι οποίες χρησιμοποιούν τα F-35, τα πλέον σύγχρονα αεροσκάφη, και συγχαίρουν την Εθνική Φρουρά για την ικανότητα να αντιμετωπίζουν, να αναχαιτίζουν τα αεροσκάφη που συμμετέχουν στην άσκηση. Πέτρο, είναι σημαντικές αυτές οι ασκήσεις που γίνονται με τις χώρες της ευρύτερης περιοχής αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και είναι σημαντικό το γεγονός ότι των τελευταίων καιρών πολλές χώρες θέλουν να διεξαγάγουν ασκήσεις με την Εθνική Φρουρά. Είδαμε φέτος να γίνονται ασκήσεις με τη Βρετανία, με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και επίσης έχει ζητήσει και η Αυστρία να διεξάγει ασκήσεις με την Κυπριακή Δημοκρατία. Μάλιστα. Και αυτές οι ασκήσεις θα συνεχιστούν. Και πραγματικά την περασμένη εβδομάδα είχαμε μια πολύ καλή άσκηση. Ήταν η άσκηση Ευνομία, στην οποία συμμετείχαν η Κύπρος, η Ελλάδα, η Γαλλία και η Ιταλία. Και ανέδειξε τον σταθεροποιητικό ρόλο της Κύπρου στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ναι, που είναι σημαντική αυτή η σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου. Αυτός είναι ο ρόλος τον οποίο επιδιώκει η Κυπριακή Δημοκρατία. Τώρα, πάμε σε αυτές τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας σε Κύπρο και Αιγαίο και κάνουμε αρχή με τον κατοχικό στρατό, κύριε Πενταρά, γιατί είδαμε τα drones τα οποία έχει προμηθευτεί η Εθνική Φρουρά, αλλά η Τουρκία έχει μεταφέρει στα κατεχόμενα αρκετά τέτοια εδώ και αρκετό καιρό και τα χρησιμοποιεί ως βάση στο Λευκόνικο. Είμαι σίγουρος, όπως μου ανέφερε και μου εξήγησε ο Πέτρος, ότι δεν έχουν απότερο σκοπό αυτό το νησί αποκλειστικά, αλλά στοχεύουν στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και σε άλλες χώρες γειτονικές, όπως είναι το Ισραήλ και παραπέρα. Ναι, πράγματι έτσι είναι, διότι επιχειρησιακά εξυπηρετούνται τα επιχειρησιακά σχέδια της Τουρκίας από βάσεις στο έδαφος της Τουρκίας, οι οποίες είναι ασφαλείς. Η βάση στο Λευκόνικο βάλεται, μπορεί να βληθεί σε περίπτωση σύραξης από το πυροβολικό της Εθνικής Φρουράς. Άρα δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει. Ένα βλήμα το λεπτό να πέφτει στη βάση δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει. Κατά συνέπεια, θα ήταν, να θέλετε, ανόητο από πλευράς Τούρκων στρατηγών να δημιουργήσουν μια βάση η οποία να είναι μέσα στο Βεληνικές των πυροβόλων της Εθνικής Φρουράς για να χρησιμοποιηθεί εναντίον της Εθνικής Φρουράς, εναντίον των ελευθερών εδαφών. Άρα η βάση αυτή έγινε σε μια προσπάθεια προβολής ισχύως προς την πλευρά του Ισραήλ και επίδειξης, αν θέλετε, συμπαράστασης προς τους Παλαιστίνιους. Διότι είναι γνωστές οι σχέσεις Τουρκίας και ιδιαίτερα της Χαμάς. Από εκεί και πέρα, βέβαια, χρησιμοποιούνται τα ντρόνους αυτά τα οποία επιχειρούν από τη βάση του Λευκονίκου τώρα στην ειρηνική περίοδο για επιτήρηση της ΑΟΣ. Για επιτήρηση βέβαια της ΑΟΣ, την οποία η Τουρκία παραβιάζει και θεωρεί ότι ανήκει είτε στο ψευδοκράτος είτε δική της με τη γαλάζια πατρίδα. Μάλιστα. Πάμε σε αυτή την παραβίαση λοιπόν, Πέτρο, και αυτή την κυβερνητική αγώνα. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μενταράν όσον αφορά τις πληροφορίες που υπάρχουν σε σχέση με τη δημιουργία ναυτικής βάσης από πλευράς των Τούρκων στην περιοχή που είναι τον Μπογάζι. Ναι, πράγματι υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες, αλλά
Πιστεύω ότι αν τελικά δημιουργηθεί η βάση αυτή, δεν θα είναι μια ναυτική βάση όπως είναι οι ναυτικές βάσεις που είναι στα παράλια της Τουρκίας. Θα είναι μια βάση ανεφοδιασμού σε καύσιμα, σε τρόφιμα και ξεκούρασης του προσωπικού. Διότι για να γίνει μια βάση ναυτική χρειάζεται, πέραν της θάλασσας, χρειάζεται και μεγάλη έκταση στη ξηρά, όπου θα γίνουν οι δεξαμενές επισκευής, όπου θα είναι αποθήκες ανταλλακτικών, αποθήκες καυσίμων, αποθήκες πυρομαχικών, που δεν υπάρχουν στην περιοχή του Μπογαζίου. Μάλιστα. Δεν υπάρχει έδαφος στη ξηρά για να γίνουν όλες αυτές οι υποδομές και οι εγκαταστάσεις. Μάλιστα. Άρα είναι μόνο, πιστεύω, για λόγους ανεφοδιασμού, καυσίμων, τροφίμων, ξεκούρασης προσωπικού κλπ. Και επίδειξης ισχύως, όπως αναφέρατε και προηγουμένως, η οποία όμως, ξέρετε, δεν βοηθάει στη ψυχολογία του κόσμου καθημερινά να ξυπνάει και να κοιμάται, ακούγοντας όλες αυτές τις απειλές. Να, οι πρόσφατες τώρα είναι με τις ναύτεξ και τις αντιναύτεξ. Ναι, βγαίνουν συνέχεια ναύτεξ και αντιναύτεξ. Η Τουρκία των τελευταίων καιρών έχει εκδώσει ναύτεξ για διεξαγωγή ασκήσεων και στο Αιγαίο, αλλά και για έρευνες στην περιοχή της Κύπρου, βόρεια της Κερίνιας. Όπως έχουμε πει, έχει στείλει τα τρία σκάφη, το ένα ερευνητικό και τα άλλα είναι συνοδευτικά. Με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν, είναι στην περιοχή βόρεια, όπως έχω πει, της Κερίνιας. Και την ίδια στιγμή η Τουρκία θέλει να προκαλέσει για ένα μήνα είναι η ναύτεξ στην περιοχή του Αιγαίου. Και επίσης, όσον αφορά το Αιγαίο, θέτει συνεχώς και θέμα αποστρατικοποίησης των νησιών. Και ποιος θέτει θέμα αποστρατικοποίησης των νησιών? Η Τουρκία, η οποία έχει ολόκληρη στρατιά απέναντί της με μέτωπο την Ελλάδα, ναι, και διεξάγει καθημερινά αποβατικές ενέργειες. Ναι. Κύριε Πενταρά, αυτό το Nautical Geo, το οποίο είναι ιταλικών συμφερόντων, όπως μου ανέφερε ο Πέτρος, και βέβαια ουσιαστικά είναι και εργοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πού είναι η αντίδραση? Δεν έπρεπε να υπάρξει μια αντίδραση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την πρώτη παρενόχληση από την τουρκική φρεγάτα? Έχετε απόλυτο δίκιο στο γεγονός ότι το σκάφος αυτό το ερευνητικό ενεργεί υποθαλάσσιες έρευνες για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως διαδόθηκε. Το πλοίο αυτό το έχει μισθώσει η κοινοπραξία Ποσειδών, η οποία έχει αναλάβει έναντι 34, αν δεν κάνω, εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις υποθαλάσσιες έρευνες για το πώς θα οδεύσει ο αγωγός EastMed. Κατά συνέπεια, βεβαίως, ήταν υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέτρα ασφαλείας να λάβει, αλλά και να αντιδράσει ανάλογα. Δεν είδαμε κάποια αντίδραση έτσι έντονη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν η Τουρκία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και απαγορεύει σε ένα σκάφος που διενεργεί για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει τρεις επιχειρήσεις θαλάσσιες μέχρι σήμερα. Η μία ήταν η επιχείρηση Αταλάντη εναντίον της πειρατείας στο κέρας της Αφρικής, στον Ινδικό ωκεανό. Η άλλη ήταν η επιχείρηση Σοφία στην Μεσόγειο για απαγόρευση της παράνομης μετανάστευσης. Και η τρίτη ήταν η επιχείρηση Ειρήνη για την εφαρμογή του εμπάρκου εναντίον της Συρίας, εναντίον της, με συγχωρείτε, της Λιβύης. Γιατί δεν έκανε και μια άλλη επιχείρηση για να προστατεύσει τις έρευνες που κάνει το ερευνητικό σκάφος? Πώς το εξηγείτε? Προφανώς υπηρεσίουν τα συμφέροντα. Διότι είναι γνωστό ότι πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν τεράστια συμφέροντα με την Τουρκία, είναι εκτεθειμένες στις τουρκικές τράπεζες, έχουν βιομηχανίες εκεί κλπ. Και δεν θέλουν να θίξουν την Τουρκία. Με αυτά που λέτε, κάποιος μπορεί να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αυτό θα συμβαίνει και θα επαναλαμβάνεται η ίδια στάση από Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός και αν συμβεί κάτι πολύ πιο σοβαρό ή κάτι πολύ πιο τρανταχτό και δεν μπορούν πια να κάνουν διαφορετικά. Το μυαλό μου λέει τώρα. Κοιτάξτε, νομίζω η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στο πρόβλημα το δικό μας αποδεικνύει αυτό, ότι δεν τολμά η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει σοβαρές αποφάσεις για κυρώσεις απέναντι στην Τουρκία. Ενώ παίρνει αποφάσεις για κυρώσεις απέναντι σε άλλες χώρες, όπως είναι η Ρωσία, όπως είναι η Λευκορωσία κλπ. Κύριε Πενταρά, ίσως επειδή προβάλλει και το μεταναστευτικό η Τουρκία, ναι, και γι' αυτό. Είναι πολλοί οι λόγοι, βέβαια και το μεταναστευτικό είναι, που λέει ο Πέτρος. Είναι και άλλοι λόγοι που δεν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επιφυλακτική γενικά απέναντι σε όλες αυτές τις παρανομίες
τις οποίες διαπράττει η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στον Εύρο κλπ. Και ένας και από τους λόγους της αμυντικής συμφωνίας Ελλάδας-Γαλλίας είναι και αυτός. Λέει ότι πάντως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να προτάξει μια αποτροπή απέναντι στην Τουρκία και βλέπεις ότι, βλέπετε ότι πλέον χώρες, μεμονωμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχωρούν σε αυτό που έπρεπε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή να κάνει τον Ευρωπαϊκό Στρατό. Ο Ευρωπαϊκός Στρατός προβλέπεται στη συνθήκη του Μάστριχτ από το 1993. Έχουν περάσει 28 χρόνια. Μάλιστα, να υπάρξει αυτοδυναμία δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 28 χρόνια που δεν μπόρεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να συγκροτήσει την στρατηγική αυτονομία, όπως είπε ο Πέτρος. Μάλιστα. Να δημιουργήσει Ευρωπαϊκό Στρατό. Οπότε χώρες οι οποίες πλέον δεν πάει άλλο, βλέπετε ότι συσπυρώνονται και κάνουν τις δικές τους συμμαχίες. Μα η Κύπρος και η Ελλάδα δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημαντική σε ό,τι αφορά. Γιατί δεν γίνεται μια αντίθεση. Συγγνώμη, απλά συνεχίζω την απορία και θα το πεις, Πέτρο. Πώς είναι δυνατόν. Αν αυτό συνέβαινε αντίστοιχα σε μια άλλη χώρα όπως ας πούμε Ισπανία, Γερμανία, δεν θα υπήρχε αντίδραση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον δεν θα το απαιτούσαν οι υπόλοιποι. Θα ζει ερώτησε. Ναι, σε μένα απευθύνεστε. Ναι, σε εσάς. Ρομαντική ίσως ερώτηση. Ναι, ναι. δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς αντιδρούσαν σε άλλες χώρες γενικά. Αλλά επειδή Ελλάδα και Κύπρος είναι, αν θέλετε, και τα σύνορα της Ευρώπης. Ναι, ακριβώς. Δεν είναι σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, ναι. Και εδώ υπάρχει αυτό το μεταναστευτικό ζήτημα, το οποίο τους Ευρωπαίους τους αφορά πάρα πολύ. Και βλέπετε με νόμος, με το Δουβλίνο, με τη συμφωνία του Δουβλίνου, απαγορεύσαν στις χώρες πρώτης γραμμής, που είναι Κύπρος, Ελλάδα, Μάλτα κλπ., να μπορούν να στέλνουν πρόσφυγες, μάλλον παράνομους μετανάστες σε άλλες χώρες της Ευρώπης, ώστε να υπάρχει μια κατανομή, να ισομερίσει κατανομή. Ναι. Και σήμερα υπάρχει αυτή η ανομιμορφία στην κατανομή, που η Κύπρος έχει 4 φορές περισσότερους παράτυπους μετανάστες από ό,τι έχουν οι άλλες χώρες πρώτης γραμμής και 10 φορές περισσότερους από ό,τι έχει ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί, ναι. Διότι πού θα πάμε. Το εργαλειοποιεί συνεχώς το θέμα του μεταναστευτικού η Τουρκία. Όμως άρχισαν να αντιδρούν και διάφορες χώρες, αλλά και αξιωματούχοι, όπως για παράδειγμα να σημειώσω μια σημερινή ανάλυση του Ρούπιν, είναι αναλυτής και πρώην αξιωματούχος του Πενταγώνου, μάλιστα, που δήλωσε ότι πλέον είναι καιρός να ελέγξουμε την Τουρκία, τη δύναμη αυτή που επιδιώκει να ασκήσει στην παγκόσμια σκηνή, έχει πει, διπλωματικά και οικονομικά. Πολύ σημαντική δήλωση. Κύριε Πενταρά, τι γίνεται με αυτές τις ανακαλύψεις αυτών των σημαντικών κοιτασμάτων? Και υδρογονάνθρακες και αέριο. Γιατί άρχισε ο κόσμος να αμφισβητεί αν όντως τελικά υπάρχουν όλα αυτά και γίνεται τόσος πολύς δώρος τον τελευταίο καιρό. Κοιτάξτε, είναι πραγματικότητα? Ό,τι υπάρχουν έχει αποδειχθεί και μέσα από τις έρευνες που έγιναν μέχρι σήμερα. Που όσες βέβαια μας επέτρεψε η Τουρκία να κάνουμε. Γιατί φαίνεται ότι το τελευταίο διάστημα δεν μας επέτρεψε να κάνουμε καμιά έρευνα γεωτρητική. Ναι, γιατί δημιουργούνται και γεωπολιτικά και οικονομικά δεδομένα, δεν είναι έτσι? Ασφαλώς. Άλλα συμφέροντα. Τα συμφέροντα είναι τεράστια, γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά. Η ενέργεια, ξέρετε, από αρχαιοτά των χρόνων ήταν η αιτία περίπου όλων των πολέμων. Ο πρώτος πόλεμος στην ιστορία, που είναι καταγραμμένος, έγινε το 7000 π.Χ. μεταξύ ομάδων γεωργών για τα νερά του Τίγρη και του Εφράτη, εδώ στη Μεσοποταμία. Τότε βέβαια δεν υπήρχαν τα κράτη, ήταν ομάδες κλπ. Κατά συνέπεια, η ενέργεια είναι ένας λόγος που μπορεί να έχουμε όχι μόνο προκλήσεις, συγκρούσεις κλπ. Άρα χρειάζονται λεπτοί χειρισμοί και προπαντός όταν ξεκινήσαμε το 2004 με τον νόμο για εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων, έπρεπε να είχαμε μελετήσει και το θέμα ασφάλεια. Εδώ χτίζεις ένα σπίτι, κύριε Χάματσε, και λες στον αρχιτέκτονα ποιο είναι το σχέδιο ασφάλειας. Θα έχει κάμερες, θα έχει σύστημα συναγερμού, θα έχει πόρτες, ξέρω εγώ, ασφαλείας. Θα είναι αντισεισμικό. Και εδώ κάναμε αυτό το project που είναι το μεγαλύτερο που μπορεί να κάνει ένα κράτος. Η εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων είναι το μεγαλύτερο project που μπορεί να κάνει ένα κράτος και δεν έγινε ούτε μία μελέτη για τα θέματα ασφάλειας. Με αποτέλεσμα φτάσαμε στη σημερινή δυσχερή κατάσταση. Να μην μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τους υδρογονάνθρακες, γιατί έτσι θέλει η Τουρκία. Και καταλήγουμε σε αυτό που είπατε προηγουμένως, κύριε Πενταρά, ότι χρειάζεται ενίσχυση της αεροπορίας και του ναυτικού. Και του ναυτικού. Ασφάλως, αν θέλουμε να προχωρήσουμε σε εκμετάλλευση, θα πρέπει να γίνει αυτό που είπες, Πέτρο, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό.
Η Κύπρος είναι μικρή χώρα και δεν μπορεί από μόνη της να αντιμετωπίσει τον στόλο και την αεροπορία της Τουρκίας. Θα πρέπει να προχωρήσουμε και εμείς σε αμυντικές συμμαχίες όπως έκανε η Ελλάδα. Πάμε σε αυτή τη συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας. Αν έχει την καλοσύνη και καλή συνάντηση στο κοντρόλ, στο επόμενο θέμα. Και θεωρείται και ιστορική, όπως μου εξήγησε ο Πέτρος. Ναι, είναι ιστορική. Κύριε Πενταρά, αλλά αλλάζει και τα γεωπολιτικά δεδομένα. Πια, ή τουλάχιστον όπως τα γνωρίζαμε ή θέλαμε να. Ασφαλώς είναι ιστορική, διότι είναι το ελληνικό κράτος από συστάσεώς του είναι η δεύτερη αμυντική συμμαχία που κάνει. Η πρώτη έγινε από τον Ελευθέριο Βενιζέλο στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο με τους βόρειους γείτονες, με τη Σερβία, την Βουλγαρία και το Μαυροβούνι. Mm. Και η δεύτερη είναι αυτή. Αλλά και στο δυτικό κόσμο δεν υπάρχει άλλη διμερής ή τριμερής αμυντική συμφωνία η οποία να περιλαμβάνει ρήτρα αμοιβαίας στρατιωτικής αρρωγής. Δεν υπάρχει. Και ας πω την αλήθεια, το ψάχνω και στον άλλο κόσμο να δω αν υπάρχει τέτοια συμφωνία. Mm. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πουθενά τέτοια συμφωνία, γιατί έχει ιστορικό χαρακτήρα και ασφαλώς αλλάζει τα γεωπολιτικά δεδομένα στην περιοχή αυτή η συμφωνία. Πέτρο, μας εξηγείς λίγο αυτά τα δεδομένα. Αντιλαμβάνομαι ότι θα υπερισχύει πλέον η Ελλάδα σε ό,τι αφορά ναυτικό και αεροπορία. Καταρχάς, είναι πολύ σημαντική η πρόνοια γίνεται συμφωνία που λέει ότι σε περίπτωση που συμβεί κάτι εναντίον της μίας από τις δύο χώρες θα επέμβει η άλλη. Μάλιστα. Το ένα. Το δεύτερο είναι ότι είναι υπερσύγχρονα τόσο τα αεροσκάφη τα οποία παίρνει η Ελλάδα, τα Ραφάλ, όσο και τα υποβρύχια. Mm. Έχουν πολλαπλές δυνατότητες. Για παράδειγμα, τα αεροσκάφη, τα Ραφάλ, έχουν βεληνικές με τους πυράβλους Μέτκον που έχουν 100 χιλιόμετρων. Μπορεί να μας πει και περισσότερο ο κ. Πενταράς που τα παρακολουθεί ακόμη περισσότερο. Και πραγματικά αλλάζουν τα δεδομένα στην ευρύτερη περιοχή. Εξυγχρονίζεται πλέον τόσο το ναυτικό όσο και η αεροπορία της Ελλάδας σε σύγκριση με την Τουρκία που ακόμη δεν κατάφερε να εξυγχρονίσει ούτε τα παλαιού τύπου τα F-16 γιατί έχει τα προβλήματα τα οποία έχει με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ούτε και να αποκτήσει τα 35 που θέλει. Ναι, θέλει να αποκτήσει τα F-35 αλλά υπάρχει το εμπάρκο στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτείων και δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Και σε αυτήν την περίπτωση τώρα ήρθε ο Ερντογάν, ο οποίος επιμένει να ενισχύσει την πολεμική του αεροπορία και έχει πει στις Ηνωμένες Πολιτείες αν είναι δυνατόν να αγοράσει 40 F-16 Block 70 και την ίδια στιγμή να αναβαθμίσει άλλα περίπου 80 αεροσκάφη συνολικής αξίας που θα στοιχίσουν περίπου 6 δισεκατομμύρια. Αλλά φαίνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να το δεχτούν αυτό το πράγμα και μάλιστα είχαμε και τον Τούρκο Πρόεδρο, ο οποίος προχθές έχει πει ότι αν δεν δέχονται οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποταθούμε στη Ρωσία. Και βλέπουμε αυτό να το κάνει πάντοτε. Όποτε έχει πρόβλημα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αποτείνεται στη Ρωσία και ανάποδα. Και ανάποδα. Κύριε Πενταρά, πριν μας εξηγήσετε όλη αυτή τη δυνατότητα στη στρατιωτική, τι σημαίνει αυτή η συνδρομή η άμεση και αν θέλετε. Στην πράξη, τι θα γίνει σε περίπτωση που η Ελλάδα ή η Γαλλία απειληθούν. Το άρθρο 2 της συμφωνίας καθορίζει σαφώς ότι εάν υπάρξει επιθετική ενέργεια εναντίον της επικράτειας, εναντίον της κυριαρχίας μιας εκ των δύο χωρών, τότε η άλλη χώρα θα επέμβει ακόμα και με στρατιωτικά μέσα για να βοηθήσει την χώρα. Το γράφει επακριβώς με στρατιωτικά μέσα, το διευκρινίζει αυτό. Μάλιστα. Δεν λέει απλώς να συνδράμει. Όπως λέει η αντίστοιχη παράγραφος της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που λέει είναι υποχρεωμένες οι χώρες να συνδράμουν κλπ. Mm. Καθορίζει με στρατιωτικά μέσα. Δηλαδή, να το θέσουμε διαφορετικά, κύριε Πενταρά, αν αυτή τη στιγμή συμβεί ένα επεισόδιο στο Αιγαίο μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας, θα παρέμβει η Γαλλία. Αυτό να το επεκτείνω πιο πολύ και να πω ότι τα πλοία θεωρούνται. Τα πλοία μιας χώρας, τα πολεμικά πλοία, θεωρούνται εθνική κυριαρχία, όπου και αν βρίσκονται. Και το λέω αυτό, διότι τέθηκε θέμα από την αντιπολίτευση στην Ελλάδα στη συζήτηση για να ψηφιστεί, να κυρωθεί η συνθήκη αυτή, ότι η συνθήκη δεν καλύπτει, είπε η αντιπολίτευση, την ΑΟΣ. Αυτό είναι λάθος. Καλύπτει πλήρως την ΑΟΣ. Διότι τα σκάφη, τα πολεμικά που είναι στην ΑΟΣ της Ελλάδος, είναι εθνικό έδαφος. Θεωρούνται εθνικό έδαφος με βάση το διεθνές δίκαιο. Άρα η προσβολή ενός σκάφους, ακόμα και στην Ανατολική Μεσόγειο, όχι μόνο μέσα στην Ελλάδα, οπουδήποτε στον κόσμο βρίσκεται πολεμικό σκάφος, θεωρείται εθνικό έδαφος για τη χώρα. Άρα η προσβολή του σημαίνει προσβολή της εθνικής κυριαρχίας. Άρα έχει υποχρέωση
η Γαλλία, στην προκειμένη περίπτωση, να παρέμβει. Και εγώ, αν θέλετε να το τραβήξω και λίγο έτσι πιο πολύ, αυτή η συμμαχία, αυτή η συνθήκη έχει και επιπτώσεις στην Κύπρο. Με ποια έννοια? Στην Κύπρο υπάρχουν ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις. Mm-hmm. Υπάρχει η ΕΛΔΙΚ. Και υπάρχουν και άλλες πέραν της ΕΛΔΙΚ δυνάμεις. Προσβολή αυτών των δυνάμεων από την Τουρκία, από τον κατοχικό στρατό, σημαίνει προσβολή της εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδος. Άρα και σε αυτή την περίπτωση ενεργοποιείται το άρθρο 2. Βέβαια, αυτό θα γίνει στα πλαίσια μιας γενικότερης σύμβασης. Δεν θα γίνει αποκλειστικά μόνο για την Κύπρο. Μάλιστα. Και εξού αυτή η έντονη αντίδραση, η οποία ήταν αναμενόμενη αμέσως μετά τη Τουρκία. Ναι, βρίσκεται σε ένα εκνευρισμό η Τουρκία αυτή την περίοδο. Γι' αυτό κάνει και τις ενέργειες τις οποίες κάνει. Ναι, ναι. Διότι γνωρίζει ότι η ίδια τουλάχιστον μέχρι το 2030 δεν μπορεί να ούτε να αναβαθμίσει ούτε να ενισχύσει τις ένοπλες της δυνάμεις εξαιτίας του εμπάρκου που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τι γίνεται με αυτό το από τη μια Ουάσιγκτον, από την άλλη Μόσχα, και πόσο θα ανέχονται αυτή την στάση και συμπεριφορά, και τι γίνεται κάθε φορά? Δηλαδή, δεν γνωρίζουν ότι είναι και μια κοροϊδία στο τέλος της μέρας? Δηλαδή, από τη μια κάνουμε παρέα, ύστερα δεν μου δίνεις αυτό που θέλω, πάω στον απέναντι. Δεν μου δίνει αυτό τι θέλω, ξανάρχομαι σε εσάς και το καθεξής. Το γνωρίζουν, δεν το γνωρίζουν? Το αντιλαμβάνονται, ναι, είμαι σίγουρος. Δεν το αντιλαμβάνονται. Και Ουάσιγκτον και Μόσχα δεν το αντιλαμβάνονται αυτή τη στάση της Άγκυρας? Να σας πω, η αμερικανική στρατηγική απέναντι στο θέμα αυτό είναι διχασμένη. Υπάρχει μια σχολή σκέψης που λέει η Τουρκία πλέον, δεν μπορούμε να βασιζόμαστε στην Τουρκία πλέον, αφήστε την. Και υπάρχει και μια άλλη σχολή σκέψης που πιστεύω ότι ακόμα κυριαρχεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι μπορεί να κάνει αυτά που κάνει η Τουρκία, αλλά δεν πρέπει επουδενή λόγο να την χάσουμε. Πρέπει να την κρατήσουμε στο δυτικό στρατόπεδο. Μάλιστα. Και αυτή η τάση επικρατεί τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Δεν ξέρουμε βέβαια στο μέλλον πώς θα διαμορφωθεί τελικά η κατάσταση. Από την άλλη, η Ρωσία έχει κάθε λόγο να έχει καλές σχέσεις με την Τουρκία, παρά το γεγονός ότι έχουν διαφορές, πολύ μεγάλες διαφορές, και στην Συρία, στο θέμα της Συρίας, στο θέμα της Ουκρανίας, που η Τουρκία είναι γνωστόν ότι στηρίζει την Ουκρανία. Μάλιστα. Και μάλιστα πρόσφατα, τελευταίως, της πώλησε και drones. Mm. Είναι κάτι που η Ρωσία δεν το θέλει, διότι βρίσκεται σε διαμάχη με την Ουκρανία και διάφορα άλλα ζητήματα. Παρ' όλα αυτά, θέλει να την έχει με το μέρος της, διότι με αυτόν τον τρόπο διασπά, κατά την γνώμη της Ρωσίας, την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Κρατεί την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ σε μια κατάσταση μη συνοχής. Τώρα που μιλάτε για ΝΑΤΟ, θυμάμαι στην προεργασία με τον Πέτρο που κάναμε, μου είπε να σας ρωτήσω και το εξής. Τυχόν αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα δημιουργούσε προβλήματα στο ΝΑΤΟ? Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, ένα μεγάλο θέμα, το οποίο διαφεύγει, πιστεύω, και των πολλών αναλυτών που μιλούν για συνύπαρξη Ευρωπαϊκού Στρατού και ΝΑΤΟ. Αυτό δεν μπορεί να γίνει για καθαρά τεχνικούς λόγους. Και αν προχωρήσει ο Ευρωπαϊκός Στρατός, τι θα γίνει? Δεν μπορεί να γίνει, διότι ένας στρατός, και στο ΝΑΤΟ έχει εκδώσει τις λεγόμενες, τα λεγόμενα στάναξ. Τα στάναξ είναι τόμοι, οι οποίοι περιέχουν τις διαδικασίες λειτουργίας των ενόπλων δυνάμεων των μελών κρατών και στην ειρήνη και στον πόλεμο. Στάναξ σημαίνει Standardization Agreements, συμφωνίες συνεργασίας των κρατών. Μάλιστα. Πάντως, κύριε Πενταρά, μισό λεπτό, ναι. Πέτρο, και αυτές οι διαδικασίες ασχολούνται με τα πλέον ασήμαντα θέματα. Πώς μιλάει ένας στρατιώτης στο τηλέφωνο, μέχρι πώς χρησιμοποιούν τα πυρηνικά όπλα. Μάλιστα. Και αυτές είναι κοινές διαδικασίες για όλα τα κράτη. Δεν μπορεί ένας στρατός να έχει και είναι απόρριτες, άκρως απόρριτες, ειδικού χειρισμού. Δεν μπορεί λοιπόν ένας στρατός να χρησιμοποιεί δύο διαδικασίες και στην ειρήνη και στον πόλεμο. Δηλαδή, ο στρατιώτης, ο οποίος ή ο αξιωματικός που θα κληθεί να οργανώσει μια ζώνη ρήψος αλεξιπτοδιστών, τι θα εφαρμόσει? Θα εφαρμόσει τις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τις διαδικασίες του ΝΑΤΟ? Γι' αυτό δεν μπορεί να συνυπάρξουν και τα δύο, και αυτός είναι και ο λόγος που τόσα χρόνια δεν έγινε Ευρωπαϊκός Στρατός. Και πιστεύω, έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση, και δεν θα γίνει ποτέ. Πάντως, ο εκτελεστικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, κ. Πενταρά, σε συνέντευξη που έδωσε προχθές στο ΡΙΚΕ στον Κωνσταντίνο Τσιντάτο, συνάδελφο, ήταν επιφυλακτικός ως προς τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Στρατού. Και είπε ότι μπορεί να πάει μέχρι και 15 χρόνια. Να τον δούμε. Ναι, να τον δούμε. Παρακαλώ, καλή συνάδελφο στο κοντρόλ, αν έχει την καλοσύνη.
Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Αυτονομία είναι μια μακρά διαδικασία, τονίζει στο Ρίκο εκτελεστικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, ο οποίος έδωσε και χρονοδιάγραμμα ως προς τη νέα πραγματικότητα που θα αλλάξει ομολογουμένως τις διεθνείς ισορροπίες. Hope personally that we may see in about 10-15 years really a change, strategic change in the capacity of European Union to be more autonomous and also credible actor of international security and defense. Δυσίωνες προοπτικές και αστάθεια διαβλέπει πάντως ο Γυρισέντιβι στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου τις επόμενες δύο δεκαετίες. Κάτι που θα επηρεάσει τα δεδομένα της αυτονομίας. How the security environment in which we will be in 10-15 years time will look like, and I'm afraid that it will be more dangerous situation with much more pressures and challenges. And especially in the Mediterranean region, Middle East, North Africa, Sahel, we will see more failed states probably in that area. Όραμα για το μέλλον χαρακτηρίζει τον Ευρωστρατό, ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, τονίζοντας ότι για την ώρα θα πρέπει να επικεντρωθούμε στις παρούσες δόμες. It could become reality. But provided that the European Union itself is transformed further towards, let's say, federation or state-like arrangement. Προς το παρόν υπογραμμίζει η ιδέα είναι αμφιλεγόμενη, καθώς πολλά κράτη δεν επιθυμούν να εγκαταλείψουν την εθνική τους κυριαρχία. I would be cautious using this notion because it could be counterproductive and counterproductive to what we do. And we are instead of some sort of grandiose visions, we work bottom up and we support the European Defence Agency cooperation in development of the means of capabilities that eventually will allow European Union to act more autonomously. Ποιες όμως είναι οι στρατηγικές πραγματικότητες της εποχής, οι οποίες κινούν, θα έλεγε κανείς, τα νήματα της αμυντικής κατεύθυνσης της Ένωσης. The current context is defined by the debacle in Afghanistan and the way how United States communicated the recent situation and their decision to withdraw. On one hand, and on the other hand, indeed, by the new alliance AUKUS in the Asia Pacific, and this is a, and the third factor perhaps is also the overall experience from COVID. Όσο για τον υβριδικό πόλεμο, είναι το μέλλον και ήδη αξιοποιείται. Και σε μια κάπως πιο μακρινή πραγματικότητα, χωρίς στρατούς επί του έδαφους. There are even scientists and defense experts that estimate that actually the future war may not even get into the physical phase, that it might be decided in the cyberspace. Οι δηλώσεις του Διεθνή Οργανισμού Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η πολύτιμη βοήθεια του καλού συναδελφού, του Κωνσταντίνου Τσιντά, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ, είδατε, τα λέει μέσος πλην σαφώς. Και νομίζω ότι είναι παράλληλος με τις θέσεις σας, αγαπητέ κύριε Πεντερά. Κοιτάξτε να δείτε, όλοι ονειρεύονται την στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Ευρωπαϊκό Στρατό, αλλά οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν τολμούν. Mm. Και δεν τολμούν σε μια ευνοϊκή, θα έλεγα, περίοδο που διανύουμε για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Στρατού, διότι είχαμε τον πρόεδρο Τραμπ των ΗΠΑ, ο οποίος παρακαλούσε να γίνει ο Ευρωπαϊκός Στρατός, να αποκτήσει δηλαδή η Ευρώπη δική της αυτονομία. Αλλά οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν βάζαν το χέρι στη τσέπη. Mm. Ξέρετε, η Ευρώπη έχει εδαφική έκταση μεγαλύτερη από αυτή των ΗΠΑ. Έχει ακαθάριστο εθνικό προϊόν ίσο με αυτό των ΗΠΑ. Έχει διπλάσιο πληθυσμό από τις ΗΠΑ και έχει και τεχνολογία, αν όχι ισότιμη, να μην πω και καλύτερη από τις ΗΠΑ. Γιατί δεν δημιουργεί τον δικό της στρατό. Mm. Έχει όλα τα δεδομένα για να δημιουργήσει τον δικό της στρατό εισάξιο με αυτό των ΗΠΑ. Και να γίνει μια παγκόσμια δύναμη, να μπορεί να παρεμβαίνει στις διεθνείς κρίσεις και να συμβάλλει στην διατήρηση της ειρήνης, της ασφάλειας, της σταθερότητας
σε μια περίοδο που βλέπουμε όλες αυτές τις προκλήσεις και την αστάθεια που υπάρχει. Με συγχωρείς Πέτρο, ήρθε ένα ερώτημα μόλις τώρα και είναι άμεσα συνδεδεμένο. Και λέει για τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ίσως δεν θα πρέπει να έχουμε υπέρμετρες προσδοκίες σε ό,τι αφορά Κύπρο. Και το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής. Θα προχωρήσουν ή ίσως θα πρέπει να προχωρήσει μια αμυντική συνεργασία εντός ευρωπαϊκού πλαισίου μεταξύ Ελλάδος, Γαλλίας και Κύπρου? Απάντησε ο Υπουργός το μεσημέρι και είπε ότι θα το δουν στη συνέχεια. Είναι απόλυτη ανάγκη να γίνει απόλυτη αυτό. Ανάγκη λοιπόν. Ναι. Βέβαια η Κύπρος δεν μπορούσε να παρισφρήσει σε αυτή τη συμφωνία διότι περιέχει διατάξεις που αφορούν τον ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Αλλά θα μπορούσε παράλληλα να προχωρήσει σε μια ανάλογη συμφωνία με τη Γαλλία. Και επειδή υπάρχει σε αυτές τις συμφωνίες πάντοτε πρέπει να υπάρχει αμοιβαιότητα, δηλαδή δεν μπορεί να ζητάς χωρίς να δίνεις, εμείς θα μπορούσαμε σαν πρώτο βήμα να τους δώσουμε την... όχι να τους δώσουμε, να τους παρέξουμε διευκολύσεις στην ναυτική βάση. Ναι. Το έχει πει αυτό ο Υπουργός, κύριε Πενταράτο, ναι, μεσημέρι. Πολύ ορθά, ναι. Πρέπει να αναβαθμιστεί η βάση και μάλιστα στο παρελθόν οι Γάλλοι είχαν προσφερθεί και με δικά τους κοντήλια να αναβαθμίσουν τη βάση, έτσι ώστε να μπορεί να δέχεται σκάφη μεγάλα και να εξυπηρετούνται στη βάση αυτή. Μάλιστα. Πέτρο, να αναφερθούμε και λίγο σε αυτή την υπογραφή από τους Υπουργούς Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι πολύ σημαντική αυριανή μέρα τόσο για την Ελλάδα όσο και για την άμυνα της Ελλάδας. Η υπογραφή επέκτασης της αμοιβαίας συνεργασίας που έχει η Ελλάδα με τις Ηνωμένες Πολιτείες αρχικά φαίνεται ότι θα είναι για μια πενταετία με την προοπτική για επαόριστον ισχύ. Και να πούμε με τα όσα μεταδίδονται ότι η νέα συμφωνία προβλέπει επέκταση της αμερικανικής παρουσίας σε 4 νέες κομβικές τοποθεσίες στην Ελλάδα. Προβλέπει επίσης αμοιβαία προστασία εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας. Προβλέπει ακόμη μεγάλα αμερικανικά κονδύλια που θα εξυγχρονιστούν και που θα εξυγχρονίσουν τις υφιστάμενες βάσεις προς όφελος και των δύο πλευρών. Και η συμφωνία θα συνοδεύεται, όπως μεταδίδεται, από μια δήλωση στήριξης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Άντονι Πλίκερ, προς την Ελλάδα. Και όπως φαίνεται και οι πληροφορίες που υπάρχουν, ότι ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο κ. Δένγκες, θα καταγγείλει και την προκλητικότητα και την επιθετικότητα της Τουρκίας σε βάρος της Ελλάδας και της Κύπρου. Κύριε Πεντερά, ήθελαμε τη θέση σας για αυτή τη συμφωνία που θα γίνει με των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας, που είναι υπογραφή επέκτασης στην ουσία της υφιστάμενης συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας. Ναι, είναι υπογραφή ενός νέου πρωτοκόλλου στην συμφωνία που υπογράφηκε πριν 2 χρόνια και είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι ενισχύει, θα έλεγα, την αποτρεπτική ισχύ που δημιουργείται στην περιοχή της λεκάνης Ανατολικής Μεσογείου, όπως αυτή δημιουργήθηκε και με τη συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας. Yeah. Ενισχύει ουσιαστικά αυτή την πρώτη συμφωνία και στρέφεται ουσιαστικά, αν και η συμφωνία δεν λέει κάτι τέτοιο μέσα, yeah, αλλά στρέφεται και εναντίον της Τουρκίας. Με την έννοια ότι τα δύο σημεία στα οποία θα γίνουν οι βάσεις και θα υπάρχουν αμερικανικά στρατεύματα είναι η Αλεξανδρούπολη και η Κρήτη. Και η Σούδα της Κρήτης, που είναι τα ακραία σημεία του ελληνισμού, τα οποία έχουν τεράστια σημασία για τις τουρκικές επιδιώξεις. Από την Αλεξανδρούπολη ξεκινούν τα χερσαία σύνορα ουσιαστικά προς τον Εύρο, που εκεί είχαμε και τα επεισόδια πριν 2 χρόνια. Και από την άλλη, στην Κρήτη είναι η περιοχή την οποία αμφισβητεί ουσιαστικά η Τουρκία, είναι το τουρκολιβικό μνημόνιο, είναι ο χώρος είναι η υπογραφή της, ο διαχωρισμός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με την Αίγυπτο, που και εκεί η Τουρκία διεκδικεί θαλάσσιες ζώνες και ευρύτερα η Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου. Η παρουσία λοιπόν των Ηνωμένων Πολιτειών, της μεγαλύτερης δύναμης σήμερα στον κόσμο στις περιοχές αυτές, παράλληλα βέβαια και με τις άλλες τοποθεσίες που έχει στην Χερσαίο Έδαφος, ενισχύουν την αποτρεπτική ισχύ εναντίον της Τουρκίας. Και αυτό μας αφορά και άμεσα και εμάς στην Κύπρο. Θα χαρώ πάρα πολύ. Θα δούμε και άλλο εκνευρισμό της Τουρκίας τις επόμενες μέρες λόγω αυτής της συμφωνίας. Ας ελπίζουμε να μην είναι και πάλι εις βάρος αυτού του τόπου και της ψυχολογίας αυτού του κόσμου.
καθημερινά, αν και δεν σας βλέπω και αισιόδοξο, κύριε Πενταρά, από το ύφος σας. Και είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι θα χρησιμοποιούνται οι βάσεις, οι ναυτικές και οι αεροπορικές της Ελλάδος από τους Αμερικανούς. Και είναι σημαντικό αυτό που έχει πει για την Αλεξανδρούπολη ο κύριος Πενταράς προηγουμένως, ότι αρχίσαν ήδη αντιδράσεις στην Τουρκία και φωνάζουν και πολιτικοί και όλοι, γιατί απέχει μόνο 30 χιλιόμετρα, λένε, από την Τουρκία η Αλεξανδρούπολη. Κύριε Πενταρά, μία μέρα παρακαλώ, όταν ο χρόνος σας το επιτρέπει και με την παρουσία του Πέτρου, να αναλύσουμε και λίγο το βιβλίο σας «Λανθασμένες επιλογές στην άμυνα και ασφάλεια της Κύπρου». Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον, Πέτρο, νομίζω. Με τον Εγώ ίδιο το τον διάβασα, συγγραφέ. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Εγώ δεν το διάβασα. Να μου το δώσεις για να ενημερωθώ. Σε αυτό το βιβλίο αναφέρω προβλέψεις, αυτές, όχι προβλέψεις, εκτιμήσεις που στηρίζονται στα δεδομένα της εποχής εκείνης. Διότι το βιβλίο γράφτηκε το 2012 και περιλαμβάνει αρθρογραφία από το 2006 μέχρι το 2012. Και αναφέρω μέσα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν σήμερα. Σήμερα. Γι' αυτό το θέμα, εγώ έλεγα τότε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν θα αξιωθεί εύκολα να βγάλει φυσικό αέριο εξαιτίας των αντιδράσεων της Τουρκίας. Διότι τα έζησα τα γεγονότα στην Ελλάδα, στο ελληνικό στρατό. Το 1976 υπηρετούσα στη Μυτιλίνη και τότε είχαμε την έξοδο του χώρα, του σεισμού κλπ. Και είχαμε τα ίδια προβλήματα. Μάλιστα. Το 1987 υπηρετούσα ως διοικητής μονάδας στον Εύρο, που είχαμε τότε την μεγάλη κρίση του 87, που παραλίγο να φτάσουν σε πόλεμο Ελλάδα-Τουρκία. Πώς θα επέτρεπε στην Κύπρο η Τουρκία, χωρίς ασφάλεια, χωρίς άμυνα, να εκμεταλλευτεί το φυσικό της πλούτο. Άλαιστε. Πέτρο, ολοκληρώνοντας. Ναι, πρέπει να δώσουμε βαρύτητα όσον αφορά την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης του τόπου. Αυτό βγαίνει το μήνυμα μέσα και από όσα λένε τις τελευταίες μέρες και η κυβέρνηση και η πολιτική ηγεσία, και είδαμε και τη δήλωση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ότι θα γίνει εκβάθυνση της συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδας. Ήταν η δήλωση η οποία είχε κάνει στην παρέλαση και φαίνεται ότι πρέπει να ενισχύσουμε την άμυνά μας, και να το ξανατονίσω ότι πρέπει να δοθεί βαρύτητα στο ναυτικό και την αεροπορία, όπως έχει πει και προηγουμένως ο κ. Πεντάρας. Αφιπηρετήσατε το 2012. Αφιπηρετήσατε το 2012, ναι, αλλά... Με το βαθμό του αντιστρατηγού. Ναι. Και ίσως να είναι και ο λόγος που δεν σας επιτρέπει να είστε και τόσο εκδηλωτικό στα συναισθήματά σας όταν σας ερωτούμε κάθε φορά για διάφορα θέματα, ή τουλάχιστον εγώ τώρα αυτό έχω αντιληφθεί την τελευταία μία ώρα, ίσως και να είστε και ανήσυχος για πράγματα που πιθανόν να έρχονται. Σε ό,τι αφορά το, ναι, να σας πω, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν αναφερόμαστε σε θέματα άμυνας. Ναι. Και αυτό το τόνισε και ο Υπουργός Άμυνας πολύ σωστά, διότι πολλές φορές βγαίνουν στον τύπο ζητήματα τα οποία δεν πρέπει να μάθει ο εχθρός. Βέβαια, είναι άλλο η προβολή της ισχύως, της μαχητικής ισχύως, που είναι τα οπλικά συστήματα, οι δραστηριότητες κλπ. Και άλλο ζητήματα, όπως είναι τα πολεμικά σχέδια. Μάλιστα. Και άλλα που δεν πρέπει να αποκαλυφθούν. Αντιληπτών. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Σε ό,τι αφορά τώρα το δεύτερο που είπατε, ναι, είμαι ανήσυχος πράγματι για τα δεδομένα, διότι βλέπω την Τουρκία, η οποία προχωρεί ακάθεκτη, προβάλλοντας την στρατιωτική της ισχύ. Αν θέλουμε λοιπόν να εμποδίσουμε την Τουρκία από όλες αυτές τις επιθετικές προκλήσεις που κάνει στην περιοχή μας και στο χερσαίο έδαφος αλλά και στις θαλάσσιες ζώνες, θα πρέπει και εμείς να αμφισβητήσουμε την στρατιωτική της ισχύ. Και όταν λέω εμείς, εννοώ Κύπρος και Ελλάδα και μέσα από τις συμμαχίες. Τόνισα προηγουμένως ότι είμαστε μια χώρα του ενός εκατομμυρίου, η οικονομία μας είναι μικρή, δεν μπορούμε μόνοι μας να δημιουργήσουμε εκείνη την αποτρεπτική ισχύ η οποία να υποχρεώσει την Τουρκία να κάνει πίσω. Πρέπει και να ενισχυθούμε αμυντικά, αλλά και να προχωρήσουμε σε αμυντικές συμμαχίες και πρωτίστως, αυτό που είπε ο Πέτρος, να αναβιώσουμε το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου Κύπρου Ελλάδος. Και να μην βλέπουμε όσα είδαμε σήμερα να γίνονται και στα βάρος. Ασφαλώς. Να το ευχηθούμε. Ευχαριστώ και τους δυο. Να είστε πάντοτε καλά. Και εμείς ευχαριστούμε. Χαίρομαι που κάναμε αυτή τη συζήτηση. Πέτρο, ευχαριστώ για όλη τη βοήθεια. Κύριε Πενταρά, για την παρουσία σας εδώ. Και να είστε πάντοτε καλά. Θα χαρώ και το εννοώ να αναλύσουμε αυτές τις λανθασμένες επιλογές στην άμυνα και την ασφάλεια της Κύπρου με το βιβλίο σας. Σας ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που μας κάνετε στην ροφιά μέχρι αυτή την ώρα. Η καλή συνάδελφος Άντρια Αγγελίδου στη σκηνοθεσία σήμερα, την οποία ευχαριστώ από καρδιάς για όλη τη βοήθεια, μαζί με όλους τους καλούς συναδέλφους πίσω από τις κάμερες. Σας ευχαριστούμε και εσάς που μας κάνετε στην ροφιά. Η εκπομπή σε επανάληψη λίγο μετά τα μεσάνυχτα από το Ρικδίο και στο Δορυφόρο, για όσους μας βλέπετε στο εξωτερικό, γύρω στις 2 τα ξημερώματα ώρα Κύπρου. Γεια χαρά.